Επανερχόμαστε στο στούντιο, καθώς ο προσκεκλημένος μας αποδεικνύει ότι η νεολαία της Κύπρου και λόγο έχει και διεκδικεί. Ο Παντελής Πιτής επαναδιεκδικεί την αντιπροεδρία στο EDS. Είναι ο Οργανισμός Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καλησπέρα, Παντελή, καλώς όρισες. Καλησπέρα, Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ εκ μέρους του οργανισμού για την ευκαιρία που μας δίνεις να απευθυνθούμε στο ευρύτερο κοινό της Κύπρου. Είναι χαρά μας να δίνουμε ευκαιρία και βήμα στη νεολαία. Πάντως, θέλω να ακούσω πόσο σημαντικό είναι ένας νέος να βρίσκεται να συμμετέχει μάλλον στην ηγεσία του ETS και πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει και αποφάσεις που αφορούν την Κύπρο. Σίγουρα είναι σημαντικό στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας πάντοτε το να συμμετέχει σε ένα ιστορικό οργανισμό και τον μεγαλύτερο οργανισμό, κεντροδεξιό οργανισμό της Ευρώπης, νεολαίας, όπου εκπροσωπούνται 1,5 εκατομμύριο φοιτητές μέσα από 44 μέλη οργανισμούς που ενσωματώνονται όλοι μαζί κάτω από το οργανισμό του EDS, τους Ευρωπαίους Δημοκράτες Φοιτητές. Ο δικός σου τομέας ως αντιπρόεδρος ποιος είναι στην ουσία? Είμαι υπεύθυνος για τα χαρτοφυλάκια της οικονομικής διαχείρισης και εξεύρεσης πόρων, για τις διπλωματικές επαφές μεταξύ των μελών οργανισμών, για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις καταστατικές τροποποιήσεις του οργανισμού. Μάλιστα. Αφού βρίσκεσαι σε αυτό το πόστο, Παντελή, θα έλεγες ότι η νεολαία της Κύπρου ενδιαφέρεται για τα ευρωπαϊκά δρόμενα? Δηλαδή, γνωρίζουν αν είναι ή όχι σημαντικό αυτό το όπλο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση? Σίγουρα, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές νεολαίες και είναι η εμπλοκή των κοινωνιών και ειδικότερα των νέων στα τεχτενόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως πρέπει να πούμε ότι η πρωτοπορία και οι νεοδυσσοί συμμετέχουν από τη δεκαετία του 80 στην παραγωγή πολιτικής για νέους, μέσα στους θεσμούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου έχουμε μόνιμη παρουσία σε όλες τις ομάδες εργασίας του EDS, όπως συμμετείχαμε και ενεργά πριν την ενσωμάτωση της Κύπρου ως πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα έχει παίξει και το EDS τον ρόλο του στο να ενσωματώσει περισσότερους νέους και να ενημερώσει και να κάνει χτήμα στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων της Κύπρου για το ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα. Και έτσι εντάχει, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα μάτια της νεολαίας, πώς βλέπουν το μέλλον της Ευρώπης? Είναι βίωνο? Κατά τη δική μου άποψη, ό,τι και αν πούμε για το μέλλον της Ευρώπης, είναι ένα υποθετικό σενάριο. Παρά τα αυτά, πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι το μέλλον της Ευρώπης εναπόκειται κυρίως στο πώς θα μπορέσει να εξελιχθεί ή αν θέλεις να μετεξελιχθεί το πολιτικό οικοδόμημα. Μάλιστα. Και αυτό, κατά τη δική μου άποψη, αλλά και αποτελεί και επίσημη θέση του EDS, είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε πλέον να βλέπουμε τη διεθνή πολιτική ως μια εθνοκεντρική εσωστρεφή προσέγγιση που ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας ζητήματα, αλλά που πλέον θα υπάρχει μια οριζόντια διαστρωμάτωση της πολιτικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπο που να μην υπάρχουν ή να μην νιώθει ο κάθε απλός πολίτης ότι υπάρχουν κράτη και μια Ευρωπαϊκή Ένωση των δύο ή των τριών ταχυτήτων. Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό. Σε ευχαριστώ. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στην επανεδιεκδίκηση της θέσης του Αντιπροέδρου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο ακόμα, θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω την πολιτική μου οικογένεια, της νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού και της Πρωτοπορίας, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μου εμπιστεύονται αυτό το χαρτοφυλάκιο να εκπροσωπώ τη χώρα μας διεθνώς και την παράταξή μας, με στόχο να μια πιο διασυνδεδεμένη Κύπρο, μια καλύτερη Κύπρο, τη σύγχρονη Κύπρο του 2030. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.